πραγματικά πίστευα, δεν πίστευα ότι ο κύριος Πολάκης θα φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει μια ισοκομματική τους κόντρα, δεν με απασχολεί καθόλου. Η χυδαιότητα η οποία έχει αυτή η ανάρτηση είναι και για την κυρία Αναγνωστοπούλου, ως ασθενής πια, που δεν μπορεί κανένας να αποκαλύπτει τα ιατρικά δεδομένα της, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός υγείας και είναι και γιατρός, αλλά είναι και, και ουσιαστικά επαναφορά της ρουσφετολογίας. Η διαδικασία των αντίκων. Έγινε αυτό που λέει η πρωτόκολλα, σας πήρε τηλέφωνο και είπε. Τρέξτε πιο γρήγορα για τη ΣΥΑ. Όχι. Με τον κύριο Πολάκη, εγώ δεν επικοινώνησα ποτέ όσο ήμουν υπουργός υγείας παρά μόνο στα θέματα τα κοινοβουλευτικά. Θα σας πω. Κατήγγειλε. Σας είχε καταγγείλει. Ακούστε, τα αντίκα είχαν την εξής. Μετά την καταγγελία, λέει, έτρεξε. Τα αντίκα είχαν την εξής διαδικασία για να καταλάβετε πόσο ανόητο είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Πολάκης και δεν είναι ανόητο. Στην πραγματικότητα το λέει ο κύριος Κασελάκης. Με συγχωρείτε. Εγώ απαντώ σήμερα στον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι βέβαιο ότι έχει γίνει, αν όχι με την προτροπή, με την ανοχή του κύριου Κασελάκη. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, όπως και όλοι οι ασθενείς, και δεν θα έλεγα ποτέ, γιατί είναι ασθενείς, ακόμα και η διαδικασία των αντίκων, δεν πρέπει να το λέμε. Γινόταν συνταγογράφηση από γιατρό και υπήρχε μια επιτροπή η οποία ενέκρινε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει αντικειμενικών στοιχείων. Μάλιστα. Αυτό ολοκληρωνόταν εντός 24 ώρων. Θα γιατί το έπαιρνε έτσι κι αλλιώς, κυρία Αναγνωστοπούλου, αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς το πήρε. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, τώρα δεν θέλω να τα πω γιατί τα θέματα ακολούθησε τη διαδικασία όπως ακολούθησαν όλοι οι πολίτες. Γιατρός, συνταγογράφηση, αίτηση, τίποτα. Δεν σας πήρε τηλέφωνο. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Ακολούθησε τη διαδικασία. Ο κύριος Πολάκης ήδη από τότε τραβάει μια ανάρτηση για δίθεν καθυστέρηση. Όταν η κυρία Αναγνωστοπούλου ακολούθησε, πήρε, δεν πήρε, δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί εγώ προσέχτε, δεν θα μπω στο κομμάτι τι έκρινε η Επιτροπή. Παρόλο που ήμουν υπουργός, δεν είχα δικαίωμα να βλέπω ποιος δίνει δεν πήγει. Ακολουθήθηκε πλήρως η διαδικασία. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε τότε ποτέ έχει εκφράσει. Πίεση Πολάκη. Ο Πολάκης λέει ότι εγώ πίεσα και εξαιτίας του τα πήρε. Ο κύριος Πολάκης λέει ανοησίες. Και αυτό το έκανε και άλλες φορές. Ξέρετε τι έκανε πολλές φορές εκείνο το διάστημα. Εκτός από τις πολλές ανοησίες που είχε πει αναφορικός με το πότε θα έρθουν, πώς θα έρθουν, όλα γινόντουσαν με διαδικασίες βάσει επιτροπής αίμα. Έκρινε ο αίμα, έκρινε ποια φάρμακα πρέπει να δώσουν. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης αναφερόταν σε ένα φάρμακο, αν θυμόσαστε το μας κατηγορούσε, που τελικά αποσύρθηκε. Δεν συνέχισε τις διαδικασίες. Εμείς τα πήραμε από τις πρώτες χώρες όταν πια είχαν εγκριθεί. Η διαδικασία ήταν συγκεκριμένη. Ηλικιακά κριτήρια, ασθένειες που υπήρχαν, πώς πήγαινε, γιατρό συνταγογράφηση, έγκριση από επιτροπή που υπήρχε. Ο κύριος Πολάκης κατά καιρούς, όποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο και δηλαδή έλεγε θέλω αντικά, το έπαιρνε έτσι κι αλλιώς η κυρία Αναγνωστοπούλου. Αυτό εάν το δικαιούταν, το έπαιρνε έτσι κι αλλιώς. Και κύριε, μάλιστα ήταν αυτή και ένα συγκεκριμένο. Δεν είχε κανένα πολιτικό πρόσημο, γιατί ο Πολάκης εδώ υπενήστε και αυτό. Αυτό είπε λέει, ως, ότι δεν το πήρε. Αν δεν παρέμενε να δεν το όσοι άνθρωποι το πήραν, το πήραν αποκλειστικά μια και ειδικά για την κυρία Αναγνωστοπούλου, αυτό θέλω να το πω, δεν ενόχλησε ποτέ για να παρακαμφθεί οποιαδήποτε σειρά διαδικασία. Κανονικά, ό,τι προέβλεπε ακριβώς το πρωτόκολλο. Εδώ όμως σας λέει ουσιαστικά ότι η κυρία Αναγνωστοπούλου και ο σύζυγός της περίμεναν το φάρμακο και δεν το έπαιρναν γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ο κύριος Πολάκης είναι ψεύτης και σκοφάντης. Μάλιστα. Και δεν είναι ο κύριος Πολάκης αυτός, αυτός είναι ο κύριος Κασελάκης. Το γεγονός ότι κύριος Πολάκης λειτουργεί ως μπροστινός του κυρίου Κασελάκη. Όπως ήταν το alter ego του κυρίου Τσίπρα που ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα, έβγαινε ο Πολάκης, έβριζε και είχε ανοχή, τώρα τον ανέχεται ο κύριος Κασελάκης. Γιατί μάλιστα λέει κάτι τόσο βαρύ. Μα, με συγχωρείτε, μιλάτε για τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης, ό,τι έχει. Προσέχτε, είναι γιατρός ο άνθρωπος. Είναι πρώην αναπληρωτής υγείας και επιλέγει να επιτεθεί στην κυρία Αναγνωστοπούλου σε θέμα που σχετίζεται με την υγεία της. Δεν είναι ελεϊνός ο άνθρωπος. Έπρεπε... Τι άλλο να πω δηλαδή. Εδώ, γιατρός είναι και αντί να κάνει αντιπαράθεση πολιτική, έρχεται και της υπενθυμίζει ένα ιατρικό δεδομένο που αν θέλει να το αποκαλύψει, θα το αποκαλύψει η ίδια. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Πολάκης να το αποκαλύψει. Μόνο η ίδια μπορεί ίδιος, να το αποκαλύψει. Ίδιος... Και λέει ότι παρενέβη σε μια διαδικασία, δεν ξέρω, μπορεί ενδεχομένως να ήταν ώρα μετά τις 12, να είχε πιει ρακές και να νομίζω ότι έκανε παρέμβαση. Σε μια κανονική δεν έκανε κατάσταση. Καμία παρέμβαση σε καμία κυβέρνηση και Πολάκης. Δεν θα επιτρέπαμε σε κανέναν κύριο Πολάκη, γιατί τα αντιϊκά δεν είναι τι γουστάρει ο Πολάκης ή ο Πλεύρης. Τα αντιϊκά ήταν ποιος δικαιούται να τα πάρει. Επειδή βάλατε και τον κύριο Κασελάκη.
Γιατί τον βάζετε στο κάδρο, γιατί υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να τον έχει αποπέμψει ακόμα για αυτό το θέμα. Το τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, πιο πιθανό είναι ο κύριος Πολάκης να αποπέμψει τον κύριο Κασελάκη. Λέω, εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανάρτηση πρώην αναπληρωτή υγείας, που παρεμβαίνει σε εσωτερική κόντρα και μπαίνει στα δεδομένα υγείας. Και ο κύριος Κασελάκης δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι είναι λάθος να μπλέκονται δεδομένα υγείας σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός. Και, με συγχωρείτε για την ένταση. Αλλά εδώ δεν βάζω το προσωπικό μου. Το γεγονός ότι με χαρακτηρίζει ο κύριος Πολάκης να με χαρακτηρίσει όπως θέλει. Αλλά το να λέει ότι εγώ καθόμουν σε ένα γραφείο, γιατί αυτό υπονοεί. Ναι. Και κοιτούσα τις αιτήσεις που ερχόντουσαν και έλεγα, α, αυτό είναι Αναγνωστοπούλου, δεν θα το πάρει γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ και θα αυτό το πάρει ο Δημοκράτης. Αυτό με συγχωρείτε είναι χυδαίο. Ότι φοβηθήκατε μετά την καταγγελία. Και θα του θυμίσω του κυρίου Πολάκη ότι είναι ο μοναδικός υπουργός υγείας που πήρε τις ΜΕΘ στο γραφείο του. Και υπήρχε και φάκελο δικογραφίας ότι καθυστέρησαν να στελεχωθούν ΜΕΘ, γιατί τις προσλήψεις ΜΕΘ τις είχε στο γραφείο του. Μάλιστα. Άρα, τη χυδαιότητα, ότι φάρμακο, ότι παίζαμε με τις ασθένειες, παίζαμε με τους ασθενείς, δεν θα την ανεχθώ. Να μείνουμε σε πολιτική αντιπαράθεση όμως, και κλείνω, βγάζω τέλειο στο δικό μου και της κυρίας Γκάγκα. Είναι δυνατόν σε μια γυναίκα που είναι πολιτικός, αλλά αντίστοιχα ήταν ασθενής, να βγάζουμε στη φόρα τα ιατρικά της δεδομένα για να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση? Μας, κύριε Δοδόνη, μια κουβέντα. Εντάξει, εγώ αυτό που μπορώ να πω, καταλαβαίνω ότι εντάξει, υπάρχει και μια προσωπική, αν θέλετε, διάσταση, γι' αυτό και δεν παρενέβη. Στο πολιτικό, νομίζω ότι το να χρησιμοποιούμε δεδομένα υγείας είναι τελείως λάθος και είναι και πολύ προβληματικό. Τα δεδομένα της υγείας είναι απόρριτα. Και επίσης και να μην ήταν απόρριτα, δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο πολιτικού επιχειρήματος ή πολιτικού καυγά. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε σε έναν άλλον τρόπο ότι πολιτεύεστε ως ΠΑΣΟΚ. Προσπαθούμε να έχουμε μια άλλη κουλτούρα με την οποία